Η μεγάλη μουσική βιβλιοθήκη της Ελλάδος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής λειτουργεί από το 1997 και σκοπό έχει να ενισχύσει τη μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ξεκίνησε με μια μεγάλη συλλογή, η οποία φτάνει τα 132.000 αντικείμενα σε βιβλία, περιοδικά, παρτιτούρες, ηχογραφήσεις, DVD, που προσφέρουν από τον μαθητή του γυμνασίου μέχρι τον μεταπτυχιακό φοιτητή ή και τον ερευνητή πληροφόρηση για την έντεχνη μουσική. Η κυρίως συλλογή αφορά την έντεχνη μουσική, καλύπτει όμως και την μουσική των λαών καθώς και την jazz. Παράλληλα όμως, και επειδή ζούμε πια στον 21ο αιώνα, η βιβλιοθήκη με τις υπηρεσίες της από απόσταση προσφέρει την πρόσβαση σε πληροφορία που έχει κυρίως να κάνει βεβαίως με τη μουσική και τις τέχνες γενικότερα. Εκτός λοιπόν από την πρόσβαση που έχει σε βάση δεδομένων για χρήση των χρηστών της, δημιουργεί και ίδια αποθετήρια, τα οποία ήδη έχει ξεκινήσει να δημιουργεί από το 2005 με την ψηφιοποίηση αρχείων της συλλογής της, με τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το πρώτο από αυτό έγινε το 2011, ονομάζεται Μελωδίσια, μουσικός οδηγός για νέους, και ήταν αυτό το πρόγραμμα η ευκαιρία ή η αιτία, ή όπως μάλλον θα έλεγα η μεγάλη ευκαιρία να αναγνωριστεί το έργο της από τη Διεθνή Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση, την ΙΣΜΕ, στο συνέδριο της που έγινε στην Ελλάδα το 2012. Βραβεύτηκε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα και σαν συνέχεια ανέλαβε μαζί με την Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση, η οποία επίσης βραβεύτηκε στο συγκεκριμένο συνέδριο, τη δημιουργία ενός καινούριου προγράμματος που θα είχε αντικείμενο την ενίσχυση των δυνατοτήτων της ελληνικής της μουσικής εκπαίδευσης, στην Ελλάδα βεβαίως. Συνδυάζοντας λοιπόν την τεχνογνωσία της βιβλιοθήκης ως προς την οργάνωση της πληροφορίας και την ειδικότητα των εκπαιδευτικών που απαρτίζουν την Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση, αποφασίστηκε και σχεδιάστηκε το αποθετήριο Ευτέρπη, που είναι ένα ανθολόγιο για εκπαιδευτική χρήση. Αυτό λοιπόν το έργο απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς, έχει τη δυνατότητα να είναι προσβάσιμο από όλους και από παντού. Ένα, γιατί όπως είπαμε διατίθεται από το διαδίκτυο, και δεύτερον γιατί το υλικό το οποίο εμπεριέχει, τα ψηφιακά τεκμήρια και οι εκπαιδευτικές οδηγίες και με τα δεδομένα που περιέχονται, έχουμε εμείς φροντίσει έτσι ώστε να είναι ελεύθερα στην πρόσβαση, καθώς έχουν εξασφαλιστεί αφενός τα δικαιώματα των μουσικών έργων και αφετέρου η εκπαιδευτική της μουσικής προσφέρουν την εργασία τους όσον αφορά τα μεταδεδομένα και τις εκπαιδευτικές οδηγίες. Η βιβλιοθήκη, όταν αυτό το αποθετήριο σχηματίστηκε χρησιμοποιώντας το ελεύθερο λογισμικό DSpace και γνωρίζοντας τις δυνατότητες που προσφέρει το ACT μέσα από την τεχνολογία, τα αποθετήρια SAS και την τεχνολογία που διαθέτουν αυτά, σε συνεννόηση με την Ελληνική Ένωση για την Μουσική Εκπαίδευση, οι οποίοι είναι συνεργάτες στη δημιουργία του πρώτου αποθετηρίου, να μεταφέρει αυτό το αποθετήριο στις υπηρεσίες σας, καθώς είναι τεχνολογικά ανώτερες, γιατί το ACT διαθέτει αυτή την ειδική τεχνολογία και τεχνογνωσία και δυνατότητες. Από την ασφάλεια στο cloud, στην διάχυση και στην επικοινωνία με άλλους φορείς. Πραγματικά πιστεύω ότι έχει ολοκληρωθεί ένας κύκλος που εμπλέκει τρεις πολύ διαφορετικούς φορείς μεταξύ τους, που όμως έχουν κοινό σκοπό τη διάχυση της εκπαιδευτικής πληροφορίας και της ποιοτικής πληροφορίας και γνώσης στον εκπαιδευτικό χώρο. Η ΕΜΕΑ από τη μια που προσφέρει την επιστημονική επιλογή
και γνώση. Η βιβλιοθήκη, καθώς γνωρίζει πώς να οργανώσει αυτή την πληροφορία ώστε να την μεταφέρει στους εκπαιδευτικούς, και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης που έχει περισσότερα μέσα και υποδομή για την καλύτερη υποστήριξή του και διάχυσή του. Το ψηφιακό αποθετήριο Ευτέρπη πιστεύω ότι είναι χρήσιμο σε κάθε εκπαιδευτικό της μουσικής, ακριβώς όπως είπαμε, επειδή είναι ελεύθερο και διαθέσιμο από το tablet του, από το PC του, στο σχολείο, στο σπίτι, οπουδήποτε. Αλλά όχι μόνο στον εκπαιδευτικό της μουσικής, και στους μουσικούς και στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς άλλων γνωστικών αντικειμένων στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, γιατί όπως το έχουν μελετήσει και δομήσει οι εκπαιδευτικοί, ακριβώς το έχουν εμπλουτίσει με τέτοια στοιχεία που ενισχύουν τη διαθεματικότητα και την χρήση του συγκεκριμένου υλικού και από άλλους εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων.